Σε ό,τι αφορά το ζήτημα α, για την απόφαση του Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, να πούμε ότι απασχολεί για ακόμη ένα εικοστατράωρο τα μεγαλύτερα διεθνή ειδησιογραφικά δίκτυα. Εκτενεί και επικριτικά τα δημοσιεύματα του διεθνού τύπου. Εδώ βλέπετε το γαλλικό α, περιοδικό Λεπουάν, το οποίο α, υπογραμμίζει ότι η τελευταία πρόκληση του Ερντογάν δείχνει ένα υπέρμετρο εγώ. Βλέπετε ο πόλεμο πρώτων πυλών γράφει με υπέρτιτλο Αγία Σοφία. Συρία, Λιβύη και Μεσόγειο, με, με, την εικόνα του Ρετζέπτα Γ. Περντογάν μπροστά από ένα πολεμικό α, πλοίο να α, α, απευθύνει α, Μα, ομιλία. Α, με την τελευταία πρόκληση και ένα υπέρμετρο εγώ, ο Σουλτάνος του Βοσπόρου προβάλλει τις φιλοδοξίες του για αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ονειρεύεται το μεγαλείο της Τουρκίας με τίμημα της, ελευθερία, της ελευθερίας υπογραμμίζει το γαλλικό περιοδικό. Ε, ενώ να πούμε ότι και τα αμερικανικά μέσα με την Washington Post και τους New York Times που αναφέρουν χαρακτηριστικά το Ισλαμικό όνειρο της Τουρκίας γίνεται τελικά πραγματικότητα είναι στην πλειονότητά τους καταπέλτης κατά του Τούρκου Προέδρου. Δήμητρα ευχαριστούμε πολύ.